Χαίρετε! Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2013 να σας πω και σήμερα. Καλώς ήρθατε πάλι στο Sky. Είμαι ο Βυσαρίων και κάθε απόγευμα μαγειρεύουμε μαζί γευστικά λαχταριστά, αλλά κυρίως οικονομικά φαγητά. Ακόμα και στις μέρες των εορτών, είμαστε πιστοί στο στόχο μας που είναι ένας. Να μαγειρεύουμε καθημερινά 5 λαχταριστά μενού για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Αρχίζουμε την εκπομπή μας σήμερα κάνοντας μια αναδρομή στο τι έχουμε μαγειρέψει μέχρι χτες. Τη Δευτέρα μαγειρέψαμε ένα λεμονάτο κοτόπουλο με ένα μιλφέικ πατάτας. Το συνοδέψαμε με μαρέγγες δημητριακών και κρέμα λεμονιού. Εχθές Τρίτη μαγειρέψαμε μια ξανθιά μαλλιαρή τυρόπιτα και κάναμε λουκανοπιτάκια καραμέλες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε ψωνίσει για τις σημερινές μας συνταγές και να επιστρέψουμε εδώ στην κουζίνα μας για να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Γνωρίζετε ότι τη δεύτερη μέρα του χρόνου τα σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Εμείς είχαμε κάνει τις αγορές μας σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Άνω Γλυφάδα. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα ετοιμάσουμε σήμερα θα είναι με τα προϊόντα που θα αγοράσουμε τώρα. Μελιτζάνες φλάσκες έχω αγοράσει. Θα τις τρυπήσω καλά, θα τις βάλω στο φούρνο να ψηθούν. Θα αφαιρέσω τη φλούδα τους και θα κρατήσω μόνο το εσωτερικό τους να φτιάξω μια συνταγή με μεγάλη ιστορία. Θα τη δείτε. Το αλάτι δίνει γεύση στο φαγητό. Είναι από τα εύκολα υλικά και εγώ είμαι από τους μάγειρες που σας λέω πάντα το αλάτι να το βάζετε στην αρχή του φαγητού. Είτε αυτό είναι κρέας, είτε ζυμαρικά, είτε σάλτσα. Σήμερα θα χρειαστούμε μοσχαρίσιο κρέας. Η επιλογή του κομματιού έχει να κάνει ανάλογα το τι θέλουμε να μαγειρέψουμε. Σήμερα θα κάνουμε κοκκινιστό κατσαρόλας. Έχω επιλέξει να αγοράσουμε μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα 700 γραμμάρια μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο. Βεβαίως, θα βάλουμε την καρδιά της σπάλας. Πολύ ωραία. Τι θα μαγειρέψετε, κοκκινιστό? Κοκκινιστό θα κάνουμε. Είναι το καλύτερο κομμάτι. Το φαγητό μας σήμερα είναι κοκκινιστό κατσαρόλας. Θα πάρω ένα έτοιμο μείγμα μπαχαρικών όπου θα το αρωματίσω κατάλληλα. Το μπέικον είναι από τα τελευταία προϊόντα που θα αγοράσω σήμερα, αλλά ένα από τα βασικά μου υλικά. Στην Άνω Γλυφάδα, σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ ελληνικής αλυσίδας, κάναμε και σήμερα τις αγορές μας. Η κουζίνα μας περιμένει για να γεμίσει μυρωδιές. Έχουμε δει τα ψώνια που κάναμε και ελπίζω να έχετε πάρει μια γεύση το τι πρόκειται να μαγειρέψουμε. Αν όχι, δείτε το τώρα. Σήμερα μαγειρεύουμε μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας. Συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα, με μπέικον και μια σπιτική μαγιονέζα. Είδατε τι καλό μαγειρεύουμε σήμερα. Μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας ή αλλιώς φιουκιάρ μπεγερντί, δηλαδή ο Σουλτάνος ευχαριστήθηκε. Μια συνταγή με μεγάλη ιστορία. Θα το συνοδεύσουμε με μια λαχταριστή πράσινη σαλάτα, όπου θα κάνουμε μόνοι μας σε μερικά δευτερόλεπτα μια πολύ εύκολη μαγιονέζα. Όλα αυτά όμως αμέσως μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε την πρώτη μας συνταγή. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, δείτε τι καλό θα ετοιμάσουμε σήμερα. Σήμερα μαγειρεύουμε μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας. Συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα, με μπέικον και μια σπιτική μαγιονέζα. Αφού είδαμε τι ωραία πράγματα θα ετοιμάσουμε και σήμερα, πάμε να δούμε τα υλικά για την πρώτη μας συνταγή. Το μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας. Θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας, 2 κρεμμύδια κομμένα σε κυβάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, 50 ml κόκκινο κρασί, λίγο μπαχάρι, δάφνη και κανέλα.
200 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη. 50 γραμμάρια πελτέ. 20 γραμμάρια μείγμα μυρωδικών για κοκκινιστό. Για τον πουρέ μελιτζάνας θα χρειαστούμε 3 φλάσκες μελιτζάνες, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 500 ml φρέσκο γάλα, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Ρίχνουμε στα τυχώματα το ελαιόλαδο, ώσπου να πέσει κάτω, να έχει ζεσταθεί. Θα ρίξουμε το κρέας που το έχουμε κόψει σε μικρά κυβάκια. Θέλουμε να θωρακίσουμε το κρέας, να το σοτάρουμε δηλαδή από όλες τις πλευρές. Θα αφήσουμε πρώτα το κρέας μόνο του και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ανακατεύουμε το κρέας να πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά. Θέλουμε όλα τα κομμάτια του κρέατος να πάρουν χρώμα. Μπορούμε τώρα να προσθέσουμε και το κρεμμύδι. Έχουμε κόψει το κρεμμύδι σε μικρά κυβάκια. Ανακατεύουμε καλά για να σοταριστεί και το κρεμμύδι. Θα προσθέσω και το σκόρδο. Θα βάλω άλλη μία. Αγαπημένο φαγητό πολύ κόσμου είναι το μοσχαράκι κοκκινιστό. Τώρα μπορούμε να σβήσουμε με το κόκκινο κρασί. Θα αφήσουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ, γιατί έχουμε πει ότι είναι αυτό που πικρίζει στο φαγητό. Θα ρίξω πρώτα την τριμμένη ντομάτα. Ένα σπιτικό φαγητό που ξυπνάει για πολλούς αναμνήσεις είναι το κοκκινιστό. Και ιδίως τώρα αυτές τις μέρες που έχει και κρύο, είναι ό,τι πρέπει. Θα προσθέσω πελτέ. Τον πελτέ, αν θέλετε, μπορείτε να τον προσθέσετε στην αρχή, όταν σοτάρετε το κρέας, να σοτάρετε και αυτόν. Μία δάφνη. Ένα ξυλαράκι κανέλας. Και λίγο μπαχάρι. Θα προσθέσω αλάτι. Το αλάτι έχουμε πει. Εγώ το βάζω όλο στην αρχή που χρειάζεται να ψηθεί το κρέας. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να βάζουμε το μισό αλάτι στην αρχή και το μισό αλάτι στο τέλος για να μην σκληραίνει το κρέας. Τότε όμως το κρέας δεν θα πάρει όλη τη γεύση του αλατιού. Είναι κάτι σαν τα μακαρόνια, δεν θα προλάβει να το απορροφήσει. Θα βάλω λίγο πιπέρι. Πολύ σημαντικό, θα προσθέσω ένα έτοιμο μείγμα μυρωδικών για κοκκινιστά. 20 γραμμάρια περίπου. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο τελικό αποτέλεσμα που θα έχουμε. Θα ανακατέψω. Θα προσθέσω ζεστό νερό για να καλύψω όλα τα υλικά που υπάρχουν μέσα στην κατσαρόλα. Θα ανακατέψω καλά. Τώρα θα διαλυθεί πολύ εύκολα και ο πελτές. Αυτό τώρα, από τη στιγμή που πάρει βράση, θα μείνει περίπου 1 ώρα και 20 με 1 ώρα και 30. Θα το κλείσουμε. Και θα πάμε να ετοιμάσουμε τις μελιτζάνες όπου θα μπουν στο φούρνο. Αυτό που χρειάζεται να κάνω τώρα με τις μελιτζάνες είναι να τις τρυπήσω
με ένα πιρούνι. Τις τρυπάμε πολύ καλά γύρω-γύρω και τις βάζουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς περίπου για 30 λεπτά. Τώρα αυτό θα το δείτε. Θέλουμε να έχουν μαλακώσει και να έχουν ψηθεί εξωτερικά. Αν χρειάζεται παραπάνω χρόνο μπορούμε να τις αφήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό και εδώ να έχουμε προθερμάνει το φούρνο, γιατί θέλουμε μια πολύ μεγάλη και δυνατή θερμοκρασία με το μπουμπούνι μελιτζάνες. Οπότε τώρα περιμένουμε τις μελιτζάνες να βγουν 30 λεπτά για να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Οι μελιτζάνες είναι έτοιμες, έχουν περάσει 30 λεπτά, έχουν ψηθεί, θα δείτε, έχουν μαλακώσει και έχουν ζαρώσει. Ο λόγος που τις τρυπήσαμε είναι γιατί θέλαμε να φύγει όλη η υγρασία από μέσα τους και να μαλακώσουν. Φέρω όλα τα υλικά κοντά. Είπαμε 100 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια βούτυρο, μισό λίτρο φρέσκο γάλα, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο. Θα προσθέσουμε αρχικά το βούτυρο για να μαλακώσει. Ανακατεύουμε να λιώσει πιο γρήγορα το βούτυρο. Με το που λιώσει το βούτυρο θα βάλουμε το αλεύρι. Βάλουμε τη μισή ποσότητα. Θα το ανακατέψουμε. Φέρουμε καλύτερα ένα σύρμα, γιατί δεν θέλουμε να μας βολιάσει. Προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Και ανακατεύουμε καλά για να ψηθεί. Είπαμε, όση ποσότητα βούτυρο, τόση ποσότητα και αλεύρι θα βάλουμε. Αν θέλαμε τώρα να κάνουμε μια κανονική μπεσαμέλ, θα έπρεπε να βάλουμε περισσότερο γάλα. Εμείς τώρα τη θέλουμε λίγο πιο πηχτή. Θα προσθέσουμε και το γάλα τώρα μέσα. Πολύ ωραία, ανακατέψουμε καλά. 2 λεπτάκια θα περιμένουμε για να αρχίσει να δένει. Είναι σημαντικό να έχουμε συνεχόμενο ανακάτεμα στην μπεσαμέλ για να μην μας κολλήσει. Ήδη αρχίζει και δένει. Εγώ θα προσθέσω τώρα αλάτι, πιπέρι και σίγουρα μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο δεν μπορεί να γίνει. Μοσχοκάριδο. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία μπεσαμέλ. 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι και μισό λίτρο γάλα. Τέλεια. Θα την αφήσουμε εκτός φωτιάς μέχρι να καθαρίσουμε τις μελιτζάνες. Θα χρειαστώ ένα μαχαίρι, θα πάρω κάθε μελιτζάνα, θα την κόψω και με ένα κουτάλι θα αδειάσω το εσωτερικό της. Κοιτάμε να μην πάρουμε καθόλου από τη φλούδα. Στην ουσία περνάμε το κουτάλι επάνω στη φλούδα της μελιτζάνας. Ωραία. Θέλουμε μόνο το εσωτερικό της. Αυτό τώρα, με ένα μαχαίρι, θα το ψιλοκόψουμε και θα το βάλουμε μέσα στην μπεσαμέλ που έχουμε ετοιμάσει. Θα την ανακατέψουμε. Και ο πουρές μελιτζάνας είναι έτοιμος. Η μελιτζάνα, αν και είναι ένα λαχανικό με ρίζες από τα βάθη της Ανατολής, περιέχεται σε πολλά παραδοσιακά μας πιάτα με πιο φημισμένο το μουσακά. Με την πάροδο των ετών και τον εξυγχρονισμό της διατροφής, χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, προσφέροντας υγεία και ευεξία.
Λόγω της πικρής γεύσης της, δεν χρησιμοποιείται συχνά στο οικογενειακό διαιτολόγιο. Αλλά ας δούμε μαζί μερικούς λόγους που θα έπρεπε να τοποθετείτε συχνότερα. Αρχικά περιέχει ένα συστατικό που ονομάζεται νασουνίνη και ερευνητικά φαίνεται να προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα από την καταστροφή, αυξάνοντας τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον περιέχει σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών, που σύμφωνα με μελέτες συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος αλλά και την απώλεια του βάρους. Για καλύτερα όμως αποτελέσματα, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι κατά το μαγείρεμα η μελιτζάνα απορροφά σημαντική ποσότητα υγρών, με αποτέλεσμα όταν μαγειρεύεται με αρκετό λάδι να αποτελεί ένα ιδιαίτερα θερμιδογόνο τρόφιμο. Προτιμήστε λοιπόν να την ψήνετε ή να τη μαγειρεύετε με μικρή ποσότητα ελαιολάδου ή ακόμα καλύτερα να το προσθέτετε ομό στο πιάτο σας. Επειδή όμως η φλούδα της μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσπεπτη, θα πρέπει να αποφεύγετε από άτομα που πάσχουν από γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Αφαιρέστε λοιπόν τη φλούδα πριν το μαγείρεμα και αν σας φαίνεται δύσκολο, μπορείτε να την ψήσετε ολόκληρη και στη συνέχεια να την αφαιρέσετε πολύ πιο εύκολα. Μέχρι να ψηθεί το μοσχαράκι, πάμε να δούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τη σαλάτα που θα το συνοδεύσουμε, αλλά και τη σπιτική μαγιονέζα. Θα χρειαστούμε ένα μαρούλι, μισό στήθος από κοτόπουλο, 100 γραμμάρια κρουτών, 100 γραμμάρια μπέικον, μία ντομάτα. Για τη μαγιονέζα θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, ένα κουταλάκι της σούπας χυμό λεμονιού, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, 250 ml ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα τη μαγιονέζα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε ένα κυλινδρικό δοχείο όσο το δυνατόν πιο κλειστό. Βλέπετε, είναι περίπου το άνοιγμα ενός μεγάλου ποτηριού. Αρχικά θα ρίξουμε μέσα το αυγό, μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι. Το λεμόνι τώρα είναι ανάλογα πόσο όξινη θέλετε να την κάνετε εσείς. Θα προσθέσω μέλι. Εδώ είναι το διαφορετικό που θα κάνουμε. Θα την κάνουμε λίγο πιο γλυκιά. Δοκιμάστε το έστω και μία φορά. Αξίζει να δείτε τη διαφορετική γεύση που θα δώσει το μέλι. Και θα χρειαστούμε και 250 ml ηλιέλαιο. Στη μαγιονέζα προτείνω να μην βάλετε ελαιόλαδο γιατί θα την κάνει πάρα πολύ βαριά. Και θα προσθέσω λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Αν θέλετε το πιπέρι να μην φαίνεται, μπορείτε να βάλετε λευκό πιπέρι. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι. Ωραία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε το ραβδομπλέντερ και να το βάλουμε μέσα στο δοχείο που έχουμε. Το ραβδομπλέντερ πρέπει να ακουμπήσει στον πάτο του δοχείου. Θα αρχίσουμε να το βάλουμε στη μέγιστη ταχύτητα. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε, αρχίζουμε να το πατάμε, σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Θα βλέπουμε δηλαδή τη μαγιονέζα να πίζει. Περίπου 5 με 6 δευτερόλεπτα θα χρειαστούν για να ετοιμαστεί η μαγιονέζα. Κοιτάξτε το. Η μαγιονέζα είναι έτοιμη. Αυτό ήτανε. Κοιτάξτε την υφή της. Βλέπετε πόσο δεμένη μαγιονέζα έχουμε κάνει. Ξέρω σίγουρα σας έχω εκπλήξει ευχάριστα σήμερα. Αν θέλετε, αν έχει μείνει καθόλου λάδι, μπορείτε να το χτυπήσετε λίγο ακόμα. Προσοχή όμως, αν το χτυπήσετε πάρα πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σας κόψει μαγιονέζα. Κοιτάξτε εδώ πόσο δεμένη είναι. Χρειάστηκαν μόνο 5 δευτερόλεπτα για να κάνουμε αυτή τη μαγιονέζα.
Ώσπου να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά που θα βάλουμε στη σαλάτα, θα αφήσω τη μαγιονέζα στο ψυγείο για να σφίξει λίγο ώσπου να τη σερβίρω. Η μαγιονέζα, άμα τη βάλετε μέσα σε κάποιο βάζο, μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και μία εβδομάδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι άλλο χρειαζόμαστε. Το κοτόπουλο, όπως βλέπετε, το έχω ήδη ψημένο από πριν. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να σοτάρουμε το μπέικον. Καπνιστό μπέικον θα χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια. Θέλουμε να σοταριστεί καλά το μπέικον. Έτσι να το βοηθήσω να ξεχωρίσει. Ξέρετε τι λέω. Αφού θα έχουμε το μπέικον θα σοτάρουμε, έχουμε κόψει το κοτόπουλο σε κυβάκια, μπορούμε να το προσθέσουμε και αυτό εκεί μέσα για να πάρει και το κοτόπουλο τη γεύση από το μπέικον. Οπότε αφού το μπέικον έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα, μπορούμε να προσθέσουμε και το κοτόπουλο. Εγώ θέλω να προσθέσω λίγο πιπεράκι εδώ πέρα. Αλάτι δεν χρειάζεται γιατί το μπέικον είναι αλμυρό. Μόνο λίγο πιπέρι. Τώρα θα πάρει και το κοτόπουλο την υπέροχη γεύση από το μπέικον. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε τη φωτιά και να το αφήσουμε. Να προχωρήσουμε να ετοιμάσουμε τη σαλάτα μας. Σε ένα μεγάλο μπολ θα κόψουμε το μαρούλι σε μικρά κομμάτια. Το μαρούλι το έχουμε πλύνει και το έχουμε στεγνώσει πολύ καλά. Αν θυμάστε, εγώ από το μαρούλι το εσωτερικό του το κοτσάνι δεν το βάζω. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Αν θέλετε, ασφαλώς και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οτιδήποτε πράσινο έχετε στο σπίτι, μπορείτε να το προσθέσετε. Έχετε ρόκα, έχετε σπανάκι. Τι άλλο μπορεί να έχετε, κάποιο μαρούλι, τη λόλα. Λόλα πράσινη ή λόλα κόκκινη. Εμείς θα βάλουμε και ντομάτα στη σαλάτα. Την ντομάτα θα την κόψουμε σε κυβάκια. Τέλεια. Το μαρούλι είναι έτοιμο. Θέλουμε τώρα να κόψουμε την ντομάτα. Έχουμε πει, ντομάτα με πριονωτό μαχαίρι. Θα την καθαρίσουμε και θα την κόψουμε σε κυβάκια. Ωραία. Θα προσθέσουμε την ντομάτα μέσα στον μπολ με το μαρούλι. Μια χαρά. Θα προσθέσουμε τα κρουτών. Θα ρίξω το μπέικον μαζί με το κοτόπουλο που τα έχω σοτάρει. Και αυτό που μένει είναι να φέρω τη μαγιονέζα από το ψυγείο που την έχουμε αφήσει περίπου 10 λεπτά. 10 λεπτά χρειάστηκε για να δέσει λίγο και να είναι λίγο πιο σφιχτή. Μία μαγιονέζα που είδατε ότι μας πήρε περίπου 5 δευτερόλεπτα την ετοιμάσουμε. Θα χρειαστούμε ένα κουτάλι και ένα γάντι. Με το κουτάλι θα ρίξουμε από τη μαγιονέζα μέσα στον μπολ. Το γάντι θα μας βοηθήσει να την ανακατέψουμε. Προτείνω να ανακατεύω τις σαλάτες που έχουν κάποιο dressing για να είναι πολύ πιο ωραίες γευστικά. Είναι πολύ σημαντικό από κάτω προς τα πάνω να ανακατέψουμε το μαρούλι για να μην το πιέσουμε πάρα πολύ. Κοκκινιστό μοσχαράκι με πουρέ μελιτζάνας. Σε ζεστό λάδι ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο και σβήνουμε με το κρασί.
Προσθέτουμε τον πελτέ, τη δάφνη, τον μπαχάρι, την κανέλα, την ντομάτα και το μείγμα μυρωδικό για κοκκινιστό. Συμπληρώνουμε ζεστό νερό και σιγοβράζουμε για 1 ώρα και 30 λεπτά, ώσπου να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα του. Για το μπουρέ μελιτζάνας. Πλένουμε και σκουπίζουμε τις μελιτζάνες. Τις τρυπάμε με ένα πιρούνι και τις ψήνουμε σε δυνατό φούρνο στους 250 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να μαυρίσει η φλούδα τους. Αφού κρυώσουν λίγο, χαράζουμε και με ένα κουτάλι αφαιρούμε το εσωτερικό τους σε ένα μπολ. Λιώνουμε το εσωτερικό της μελιτζάνας με ένα μαχαίρι. Έχουμε ετοιμάσει μία μπεσαμέλ με τα υλικά μας και προσθέτουμε το μπουρέ μελιτζάνας. Ανακατεύουμε καλά. Πράσινη σαλάτα με μπέικον και σπιτική μαγιονέζα. Για τη μαγιονέζα, σε κυλιδρικό δοχείο βάλτε πρώτα το αυγό, μετά τη μουστάρδα, το λεμόνι και στο τέλος το λάδι. Σηκώστε το μπλέντερ απαλά προς τα επάνω μέχρι να ενσωματωθεί όλο το λάδι. Όταν δείτε ότι έχει ενσωματωθεί όλο το λάδι, η μαγιονέζα μας είναι έτοιμη. Κόψτε τα λαχανικά σε μέτρια σχήματα, κόψτε την ντομάτα σε κυβάκια, ανακατέψτε τα όλα μαζί, σοτάρετε το μπέικον με το κοτόπουλο, ρίξτε μία δόση από τη μαγιονέζα και ανακατέψτε να ντρεσαριστούν καλά όλα τα υλικά. Το μοσχαράκι είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό που έχει μείνει, να το βγάλουμε από την κατσαρόλα, να σερβίρουμε μαζί με το μπουρέ μελιτζάνας, αλλά και να συνοδεύσουμε υπέροχα με τη δροσερή σαλάτα και τη σπιτική μαγιονέζα. Όλα αυτά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε καθημερινά 50 ευρώ για τις αγορές σας σε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ My Market. Στείλτε μία όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο στο 54529. Έχουμε επιστρέψει στο πιο γευστικό κομμάτι της εκπομπής μας. Το σημείο όπου σερβίρουμε όλα αυτά που έχουμε μαγειρέψει, αλλά και κάνουμε την κοστολόγηση του μενού της ημέρας. Αρχικά θέλω να σας πω κάτι. Η μαγιονέζα που μας έμεινε, είπαμε ότι μπορούμε να τη διατηρήσουμε στο ψυγείο. Πολύ σημαντικό όμως, να μην μείνει κανένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα, γιατί υπάρχει τότε κίνδυνος οξείδωσης. Οπότε, βγάζουμε το κουτάλι και την αφήνουμε στο ψυγείο. Μία εβδομάδα θα διατηρηθεί χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε να σερβίρουμε, τι λέτε? Αρχικά να σερβίρουμε το κοκκινιστό μοσχαράκι, όπου έχουμε ετοιμάσει και το μπουρέ της μελιτζάνας. Ζεστό το μοσχαράκι. Πρώτα θα βάλω πουρέ. Θα τον αφρατέψω λίγο, αν και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλω στο κάτω μέρος του πιάτου πουρέ. Πολύ ωραία. Το αφήνω στην άκρη και θα φέρω το μοσχαράκι κοντά. Έχει μαλακώσει, έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει υπέροχα η κανέλα, το μπαχάρι, αλλά έχει δώσει και το μείγμα μυρωδικών για κοκκινιστό. Πολύ ωραία γεύση. Θα προσθέσω λίγο ακόμα κρέας. Ένα κομματάκι τετρολίβανο. Και το μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας είναι έτοιμο. Καλή σας απόλαυση. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε και τη λαχταριστή δροσερή σαλάτα με τη σπιτική μαγιονέζα που ετοιμάσαμε. Ένα πιάτο θα χρειαστώ και μία τσιμπίδα.
Οι σαλάτες σήμερα θα είναι ατομικές και έχω κάνει και αρκετή ποσότητα. Σημαντικό είναι να πάρουμε από όλα τα υλικά. Θα βάλουμε και κοτόπουλο, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, κρουτόν. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση. Λαχταριστό και γευστικό ήταν το μενού μας και σήμερα. Πάμε να δούμε πόσο μας τύχησε όμως. Για την πρώτη συνταγή, το μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ μελιτζάνας, χρησιμοποιήσαμε 700 γραμμάρια κρέας μοσχαρίσιο, όπου κόστησε 6 ευρώ και 26 λεπτά. Μουσική 200 γραμμάρια ντομάτα με κόστος 29 λεπτά και 20 γραμμάρια μείγμα μυρωδικών για κοκκινιστό με κόστος 18 λεπτά. Για τον πουρέ μελιτζάνας χρησιμοποιήσαμε 3 μελιτζάνες φλάσκες με κόστος 89 λεπτά. Η επόμενη συνταγή μας, η πράσινη σαλάτα με μπέικον και σπιτική μαγιονέζα. Χρησιμοποιήσαμε ένα μαρούλι που μας κόστησε 50 λεπτά, μισό φιλέτο κοτόπουλο όπου κόστησε 70 λεπτά και 100 γραμμάρια καπνιστό μπέικον που μας κόστησαν 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τα υπόλοιπα υλικά βλέπετε ακριβώς πόσο μας κόστησαν. Το μενού μας σήμερα συνολικά μας κόστησε 14 ευρώ και 7 λεπτά. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Home Plus που έχει επιμεληθεί τη χριστουγεννιάτικη μας διακόσμηση. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να δώσουμε ξανά ραντεβού εδώ αύριο στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Από εμένα, γεια σας!